Σε δύο έκτακτες συνεδριάσεις το πρωί της Κυριακής στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης εξέλεξε τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τον νέο Αντιπρόεδρο του Σώματος. Σε μια τυπική διαδικασία μετά τις παραιτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων της Κοινωνίας Δημοτών, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην αναπλήρωση των Θανάση Ξυνίδη και Τόπι Σμετ που παραιτήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή, καθώς επίσης και στην αναπλήρωση του Κρήτωνα Καλογερή στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως είχαμε προαναφέρει και αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές, προχωρήσαν κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε κάποιες παραιτήσεις. Ουσιαστικά το είχαν εξαγγείλει αμέσως μετά τις εκλογές. Έχουμε μπει τώρα τρία άτομα μέσα, ουσιαστικά οι δύο με μια εμπειρία στο Δημοτικό Συμβούλιο και ένας καινούριος ο Γιώργος Ομιλώνας. Από εκεί πέρα γίνανε και κάποιες διαδικασίες, κάποιες αλλαγές στις διάφορες επιτροπές, θέσεις οι οποίες κατήχαν και κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να ελαφρύνει λίγο και η θέση τώρα του επικεφαλής του Θανάση Ξυνίδη, γιατί πέρα από επικεφαλής έχει ένα συντονιστικό κομμάτι αυτή τη στιγμή στην παράταξη. Και θεωρώ ότι και εγώ και ο κ. Βασιλίδης που μπήκαμε στην Οικονομική Επιτροπή θα κάνουμε τα καθήκοντά μας έτσι όπως πραγματικά πρέπει. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλη σύσσωμη η Δημοτική Παράταξη θα προσπαθήσει για το καλό αυτού του τόπου και τα κακό κείμενα να προσπαθήσουν να διορθωθούν άμεσα, που θεωρώ τόσο η μεγάλη ανάγκη έχει και ο Ξανθιώτης. Ποιοι είναι οι στόχοι σας από εδώ και πέρα, καθώς μπαίνετε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εντάξει, εδώ στο και ένα και ένα μισή χρόνο που ήμουν απ' έξω, δυστυχώς έγινα δέκτης πολλών παραπάνων στην εικόνα της πόλης αυτή τη στιγμή, και αυτό που πρέπει να... Δεν μπορώ να μιλήσω διοικητικά γιατί δεν ήμουν μέσα και δεν ήξερα πώς λειτουργεί η διοίκηση σε κάποια οργανωτικά θέματα, αλλά στην εικόνα της πόλης θεωρώ ότι πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν άμεσα. Αρχής γενομένη, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ντροπή και διαφήμιση για αυτή την πόλη. Το παρκάκι με την παιδική χαρά που είναι αυτή τη στιγμή δίπλα στο Δημαρχείο, δεν θα πω γιατί δεν λειτουργεί. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή, έχοντας ο Δήμος προσλάβει και τόσα πεντάμινα στην κοινοφιλή εργασία, αυτό το παρκάκι να είναι γεμάτο σκουπίδια. Περνάνε χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα, περνάνε οι γονείς με τα παιδιά. Ένας γονιός είμαι και εγώ με το παιδί του που περνάει κάθε μέρα από εκεί. Θεωρώ περνάει και όλη η Δημοτική Αρχή από εκεί και πρέπει άμεσα αυτό να το δουν και να το καθαρίσουν χθες. Στην Οικονομική Επιτροπή, εκτός από τον Μανώλη Φανουράκη, θα συμμετέχει και ο Ηλίας Βασιλούδης, ενώ στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αναδείχθηκε αναπληρωματικός ο Γιώργος Μιλωνάς. Στην θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τη Μείζων Αντιπολίτευση, εξελέγει ο Τόπι Σμετ.